μέλους του Εφορευτικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης σας καλωσορίζουμε και σήμερα στο αναγνωστήριό μας. Βέβαια, σήμερα δεν είναι μόνο η ηθική υποχρέωση προς τον Κώστα Ζαφύρη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων της Βιβλιοθήκης και παλαιότερα ήταν και μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου. Ουσιαστικά, ο Γιάννης είναι ένας ολοκληρωμένος διηγηματογράφος. Ο Κώστας. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μας τιμή να παρουσιάζουμε το βιβλίο του. Μάλιστα, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι στη διάρκεια της θητείας μου στη βιβλιοθήκη έχω παρουσιάσει τα τρία τελευταία του βιβλία. Επίσης, θέλω να πω άλλο ένα τώρα από επαγγελματική διαστροφή, ότι όσοι είναι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν πάρα πολλά κείμενα του Κώστα και στο σχολείο. Εγώ ιδιαίτερα αρκετές φορές έχω χρησιμοποιήσει κείμενα και πολλές φορές ο ίδιος που δεν το φαντάζεται ή όπως ο κάθε συγγραφέας, τον βάζουμε στο ανατομικό εκεί τραπέζι της τάξης και κάνουμε ό,τι προβλέπετε, ενότητες, πλαγιότητους, συναισθήματα, παρόλο που ο συγγραφέας δεν τα βάζει ποτέ στο μυαλό του και δεν το φαντάζεται. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, απλά θέλω να πω το εξής, ότι βρήκα τρία μικρά αποσπάσματα από βιβλιοπαρουσιάσεις που έγιναν για τον Κώστα, που νομίζω ότι ουσιαστικά επικεντρώνουν στο όλο έργο του και θέλω να σας τις διαβάσω, είναι μικρές. Το πρώτο απόσπασμα αναφέρει τα εξής. Στις αυτοβιογραφικές, από το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν ιστορίες, ο Κώστας συνδυάζει και συνδέει τις προσωπικές μνήμες, εμπειρίες και μαρτυρίες, αποτυπώνοντας με ρεαλισμό όλα όσα γοητεύουν, ενοχλούν, ανησυχούν και προβληματίζουν όλους μας. Αυτά τα λόγια τα έχει γράψει ο κύριος Δημήτρης Φρεζούλης. Μια δεύτερη, λίγο μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο απόσπασμα λέει τα εξής. Στις ιστορίες του Κώστα Ζαφύρη αποτυπώνονται αναπόδραστες μνήμες, η νοσταλγία για το παρελθόν, η ανιδιοτέλεια, η αληθινή και άδωλη φιλία των μαθητικών χρόνων, οι εφηβικοί έρωτες, ο έντιμος επαγγελματικός ανταγωνισμός, ο αξιακός κώδικας των φτωχών αλλά αυθεντικών ανθρώπων μιας άλλης εποχής. Αυτά είναι τα λόγια της κυρίας Δέσποινας Γεμέλου όταν παρουσίασε το βιβλίο, νομίζω, στη Λαγκάδα. Πριν λίγες μέρες, μιλώντας στο τηλέφωνο με μια συνάδελφο, η οποία διαβάζει σήμερα και είναι η κυρία Χούλη, μου είπε μια ωραία φράση όπου τη ζήτησα να μου την ξαναπεί για να τη σημειώσω και μου είπε για το βιβλίο. Ότι οι ιστορίες του Κώστα είναι μια στυρπνή καταγραφή της καθημερινότητας ανθρώπων της διπλανής πόρτας που κινούνται στις αδιέξοδες νοσταλγίες ενός πρόσφατου αλλά και τόσο γλυκού παρελθόντος. Νομίζω ότι αυτά τα τρία αποσπάσματα αποτυπώνουν ουσιαστικά το έργο και τη φυσιογνωμία του διηγηματογράφου Κώστα Ζαφύρη.